τελικά εσείς οι ιδιοκτήτες ταξί δεν φέρνετε εισόδημα ούτε ως ανειδίκευτο εργάτη? Σας κατηγορούν για φοροδιαφυγή ούτε λίγο το πολύ? Εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο οι ιδιοκτήτες ταξί αλλά και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν το χαράτσι, το λεγόμενο τέλος επιτιδεύματος, το οποίο τώρα είναι 650 ευρώ, ήταν 850 κλπ. Το πώς φοροδιαφεύγουμε δεν ξέρω. Αν θεωρούνταν δίκαιη φορολογία και όχι ληστεία το να φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ πριν από 2-3 χρόνια με 20%, να επιβαρυνόμαστε με άκουσον προκαταβολή φόρου, που ξανακούστηκε και σε ποια χώρα ισχύει αυτό, και να προστίθεται και το τέλος επιτιδεύματος και αυτό δεν είναι ληστεία, τότε είμαστε εμείς οι κλέφτες, όπως μας λένε. Ότι δεν βγάζουμε ούτε το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη, που εμπολείς σε πόλη σαν την Πτολεμαϊδα ισχύει. Άρα υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι προσπαθούν να γλιτώσουν από την τσιμπίδα του νόμου? Όπως σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους υπάρχουν κακοί επαγγελματίες, έτσι υπάρχουν και κάποιοι λίγοι κακοί επαγγελματίες και σε εμάς. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και πρέπει να σκεφτούμε και ίσως και γιατί το κάνουνε. Όταν θα βγάλω εγώ ας πούμε 10.000 καθαρά έσοδα και από αυτά τα 10.000 με το ισχύον φορολογικό καθεστώς θα δώσω ένα 9%, δηλαδή 900 ευρώ, σύν 900, 1.800 την προκαταβολή φόρου, σύν 650 το τέλος επιτιδεύματος, δηλαδή 2.400, αυτό εσείς το θεωρείτε δίκαιη φορολογία? Αν είναι δίκαιη, εντάξει, τι να πω. Γιατί δεν έχουμε αφορολόγητο όπως όλοι οι φορολογούμενοι? Μία ερώτηση. Γιατί εμείς δεν έχουμε αφορολόγητο? Θέλει να μας πει τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο ότι δεν μπορεί να βγάζουμε κάτω από 10.000 ευρώ το τέλος πάντων αυτά που βγάζει ένας ανειδίκευτος εργάτης. Ο ανειδίκευτος εργάτης έχει ένα φορολόγητο 8.500-9.000 ευρώ. Ας μας το δώσει. Και ας βάλει αυτό το σύστημα φορολογίας. Γιατί δεν μας το δίνει? Αυτό που γίνεται είναι ότι κατά την προσφυλή πρακτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης. Αυτή τη στιγμή έχει στρέψει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ή προσπαθεί να το κάνει εναντίον των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας τους ως φορφυγάδες, ως κλέφτες στην ουσία. Αντί για αυτό δεν θα μπορούσε να θεσπίσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα με ελέγχους? Τι ομολογεί τώρα? Ομολογεί την ανικανότητα το να ελέγξει την φοροδιαφυγή? Αν το ομολογούν, ας μας το πούν. Με το νέο φορολογικό σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά φοροδιαφεύγετε και δεν βγάζετε ούτε καν εισόδημα όσο έναν ανειδίκευτο εργάτη. Για να μπορέσουμε εμείς να βγάλουμε αυτό εδώ το ποσό που αμείβεται ένας ανειδίκευτος εργάτης στα 700 ευρώ περίπου και να έχουμε στο τέλος ένα εισόδημα καθαρό 10 με 12.000 ευρώ, θα πρέπει να έχουμε τζίρο 25 με 30.000 ευρώ βγάζοντας τις ζημιές, να μας μείνει αυτό το 10 με 12.000 ευρώ. Εμείς εδώ στην περιοχή μας δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό το ποσό. Αν πούμε 25, 30.000, 27.000 δια 365 μέρες εργάσιμες, μας βγαίνει κοντά στα 70 ευρώ την ημέρα. 70 ευρώ την ημέρα ένα ταξί εδώ στην περιοχή μας, στην περιφέρεια δεν τα βγάζει. Μην συγκρίνουμε περιοχές τουριστικές με την περιφέρεια, διότι εμείς αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Άρα... Πώς ζείτε όμως, πώς ζείτε, τις οικογένειές σας, πώς συντηρείτε τα αυτοκίνητα? Όχι ότι δεν είμαστε βιώσιμοι, οι επιχειρήσεις μας δεν είναι βιώσιμες, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό εδώ το ποσό, σας είπα τι τζίρο πρέπει να κάνουμε. Να μην πω την λέξη, τη φράση, τη λαϊκή φράση, τι κάνουμε παξιμάδι. Έτσι μπορούμε και επιβιώνουμε.